Στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η εισρωή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο τα τελευταία 8 χρόνια, δημιουργώντας ανάγκη για πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού από ξένες εταιρείες. Το 65% των παιδιών που έχουν ήδη αρχίσει το δημοτικό θα εργάζεται σε επαγγέλματα που δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί, ενώ μέχρι και 800 θέσεις εργασίας θα έχουν χαθεί μέχρι και το 2030 λόγω αυτοματοποίησης, σύμφωνα με στοιχεία του World Economic Forum που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος του Marketing του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Τα στοιχεία δόθηκαν το πρωί στη διάρκεια της πρώτης ετήσιας εκδήλωσης εργοδότησης Cyprus Career Expo που διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η ιστοσελίδα εργοδότηση.com και το Student Life. Η Κύπρος είχε τη μεγαλύτερη μείωση ενεργείας στην Ευρώπη, διεμήνησε Υπουργός Εργασίας, αναφέροντας πως ο αριθμός αυτός σήμερα βρίσκεται στις 25.000, ενώ πέρσι ανερχόταν στις 33.000.